146 παλμοί! 147! Αυτό... Είναι κάτι μοναδικό, κάτι επικό, κάτι ανεπανάληπτο! Τα λιοντάρια του με τη Λίπαρ κοινικά! Κοινικά, χωρίς συνέστημα, κατασπάραξαν τη λία τους! Κατασπάραξαν τη λία τους και πέτυχαν κάτι μοναδικό, ανεπανάληπτο! Ολυμπιακό στο ποδοσφαιρικό παράδεισο! Στην παγκόσμια ιστορία! Νομίζω, δόγμα, δόγμα! Νομίζω μόνο οι εικόνες θα δείχνουν ήδη πίσω τι γίνεται, ο χαμός. Αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός σήμερα δεν υπάρχει. Τέτοια πνευματική προετοιμασία! Πρώτη φορά δεν του είχε ξανατύχει αυτό το πράγμα. Ήταν εκεί σωστός, έτοιμος. Δεν το Ολυμπιακός στο παρόδεισο. Δεν το πεις ακόμα. Δεν μου τι έχει γίνει. Είναι τρελό το πως ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το μάση παράταση. Πως κατάφερε να κρατήσει την πρεμία. Μακριά τα φαντάσματα πλέον. Αν το Πειραιά μακριά έφυγα μια και καλή. Μια και καλή, τα ξόρκησε ο Ελκαμπή και παίξουν με τη Λίπαρ. Είναι η ευρωπαϊκή υπέρβαση που έψαχνε ο Ολυμπιακός. Αυτή η ευρωπαϊκή υπέρβαση που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Είναι αυτό που του έλειπε από την ιστορία του. Ένας ευρωπαϊκός τίτλος, τον οποίο τον έχει πετύχει σήμερα. Είναι ιστορικό, είναι για όλη την Ελλάδα το τίτλο, σήμερα το Ολυμπιακό. Είναι μυθικό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λέξη αυτό πράγμα. Απλά δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα, ναι, έτσι. Ναι. Δεν περιγράφεται. Πώς ξεκίνησαν όλα. Από το ακυρωθέν γκολ με τη Φερεντσβάρος έφτασε στο γκολ του Ελκαμπή και στους 7 αμπλούς. Είναι μία σεζόν, πραγματικά που πάρει με κάτω νιώθεις ότι έχεις κάνει 3 σεζόν. Το πώς ξεκίνησε, πώς κύλησε, πώς ολοκληρώθηκε. Κανείς δεν περίμενε το Γενάρη καν να υπάρχει το αποτέλεσμα. Είναι μυθικό, δηλαδή δεν υπάρχει. Μέσα σε 2,5 μήνες, ολική μεταμόρφωση, extreme makeover, όλα από τον Ολυμπιακό. Και βλέπεις αυτή την εικόνα, μια ομάδα τόσων εκατομμυρίων, κάνει 2 διαδοχικούς ευρωπαϊκούς τελικούς. Είναι απίστευτο. Μια ομάδα η οποία ήταν άπειρη, μια ομάδα είναι τρομερό το πόσο έτοιμος ήταν ο Ολυμπιακός πνευματικά. Δηλαδή, και ακόμη και η απειρία των πρώτων λεπτών δεν επισκιάζει την προσπάθεια. Τι να πω. Λιοντάρια Φιωρεντίνα 1-0! Λιοντάρια, ακριβώς. Νομίζω ότι ζούμε ιστορικές στιγμές. Όχι νομίζω, ζούμε ιστορικές στιγμές. Μεγάλες στιγμές, αυτός ο Ολυμπιακός ήταν Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακός από Ατσάλι, ομάδα που άντεξε, που υπέφερε, που έφερε τα πάνω κάτω σε αυτή τη διοργάνωση, που έκανε τον κόσμο τον να κλάψει, να συγκινηθεί, να βγει στους δρόμους. Εδώ ακούμε τον κόσμο να φανάζει το όνομα του με τη Λίμπαρ, ενός πραγματικού αναμορφωτή, ενός ανθρώπου που τον οδηγεί στο πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο της ιστορίας του, σε έναν τρόπο που πήρε τόσο πιστικά, τόσο αποφασιστικά, με τόσους πρωταγωνιστές, με τόσους παίκτες να τα δίνουν όλα. Μια φοβερή βραδιά, όλοι οι παίκτες τα έδωσαν όλα, όλοι οι παίκτες ανεξαρτήτως αν πήγαν ή δεν πήγαν τόσο καλά. Ο Ελκαμπή, αυτός ο πολύ μεγάλος σκόρερ, αυτός ο κορυφαίος στράικερ, ο Ποντένσι, αυτός ο παιχταράς, ο Έσε, το σκυλί, το απόλυτο σκυλί στο κέντρο, ο Κάρμος στην άμυνα, ο Τζολάκης με τις επεμβάσεις του και ο Μετιλίβαρ από τον πάγκο βέβαια, σε ό,τι χρειάστηκε, στις αλλαγές του, στην παρέμβασή του στο παιχνίδι. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που ήξερε ο Ολυμπιακός ότι ήταν δύσκολο από την αρχή και όμως τόσο αποφασιστικά, τόσο δυναμικά, τόσο πιστικά κατάφερε να το πάρει και να φτάσει στην γη της επαγγελίας, στην γη της ποδοσφαιρικής του επαγγελίας. Η απόλυτη βραδιά για όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές, μεγάλους πρωταγωνιστές και για μια ομάδα που το ήθελε τόσο πολύ αυτό το τρόπαιο.